αυτή άλλωστε η υπόθεση δεν είναι υπόθεση μόνο των εργαζομένων των e-food, ανεξάρτητα που ξέσπασε με αιτία αυτή η ιστορία τον εκβιασμό αρχικά και στη συνέχεια και τις προκλήσεις που γίναν την Τετάρτη από την εταιρεία της e-food, αλλά και τις ανακοινώσεις που μια έτσι μια αλλιώς ήξης αφήξης δεν λέγανε ξεκάθαρα για τις ανανεώσεις των συμβάσεων. Ανεξάρτητα από αυτό, αυτός ο αγώνας είναι ένας αγώνας όλου του κλάδου και η World και οι αλυσίδες διανομής αλυσίδες εστιατορίων και τα συνοικιακά μαγαζιά πρέπει να μπουν στον αγώνα, πρέπει να μπουν στα σωματεία τους. Εκ μέρους της ΕΡΓΑΣ, καταρχάς, συγγνώμη, επειδή στην αρχή εγώ εκπροσωπώ την ΕΡΓΑΣ, πρέπει να μπουν στα σωματεία τους, να οργανωθούν, να συσπηρωθούν εκεί και να παλέψουν. Σήμερα... Να πούμε ότι εσείς δουλεύετε ούτως ή άλλως με αυτό το καθεστώς του freelancing. Ναι, ναι, εννοείται, έτσι ξεκίνησε η εταιρεία από την αρχή με το καθεστώς του freelancer, ένα καθεστώς καταδικαστέο αναμφισβήτητα, απαλλάσσει τους εργοδότες από όλα τα δικαιώματα, δώρο Πάσχα, δώρο Χριστουγέννων, ασφάλεια, υπερορία, υπερεργασία, τους απαλλάσσει από όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στον εργαζόμενο. Οι εργαζόμενοι πληρώνονται με την παραγγελία. Γνωστό είναι το καθεστώς. Αν δεν έχει δουλειά, βολοδέρνει στον δρόμο χωρίς να γυρνά σπίτι με το μεροκάματο. Γνωστό είναι το εργασιακό αυτό καθεστώς. Αυτός είναι ο νέος εργασιακός μεσαίωνας στην πραγματικότητα που έχει επιβάλει και η κυβέρνηση Νουδού αλλά και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για λογαριασμό των εργοδοτών, οι οποίοι μια χαρά το αξιοποιούν προκειμένου να χτυπήσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Εσείς σκέφτεστε να κάνετε κάποια μαζική κινητοποίηση? Γίνεται προσπάθεια με τους συναδέλφους των Gold να μπούμε και εμείς στον αγώνα. Είναι και δικός μας άλλος αυτός ο αγώνας και ως ένα σημείο και όλων των εργαζομένων και να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Ό,τι έχει κερδιθεί μέχρι σήμερα έχει κερδιθεί από τους αγώνες μας και στους διανομείς όπως η αποζημίωση δικύκλου, οι βενζίνες κτλ. Και είναι και μια απάντηση αυτό που έγινε χθες σε αυτούς που λένε ότι με τους αγώνες δεν κερδίζεται τίποτα και ότι οι εργαζόμενοι είναι ανίσχυροι μπροστά στην κυβέρνηση. Εσείς τώρα, νέος άνθρωπος, και εγώ νέα είμαι, πώς νιώθετε με αυτό το εργασιακό πλαίσιο που καλούμαστε να έρθουμε αντιμέτωποι? Εντάξει, είναι σίγουρα δύσκολο. Δεν θέλω να γίνω υπερβολικό, ένα ζωφερό τόσο εργασιακό μέλλον. Είναι δύσκολο να μένει κάποιο να πληρώνει ενίκια, λογαριασμού, τα πάντα με αυτές τις συνθήκες? Πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ μένει με συγγενείς, με αυτά, προσπαθεί να νοικιάσει κάτι, μια τρύπα, θα πατήσει και εντάξει, πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και για την νεολαία, για άλλου εργαζόμενου, αλλά και για την νεολαία. Εντάξει, μπορούμε όμως άμα παλέψουμε κόντρα σε όλους αυτούς που τέλος πάντων δεν ήταν αυτή ακριβώς η ερώτηση, αλλά δεν πειράζει, θέλω να πω και αυτό, κόντρα σε όλους αυτούς που είδαμε ας πούμε την κυβέρνηση μια μέρα μετά την ανακοίνωση της e-food ότι δεν θα ανανεώσει τις συμβάσεις, να λέει ότι το όλο πρόβλημα ξεκίνησε από μια λάθος επικοινωνία. Αναπαρήγαγε δηλαδή την ανακοίνωση της e-food. Όπως επίσης αναπαρήγαγε την ανακοίνωση της e-food και η ξεπουλημένη ηγεσία της ΓΕΣΕ, η εργοδοτική, η κυβερνητική αυτή ηγεσία, η οποία απερίφραστα λίγο πολύ μας είπε ότι η e-food δίνει ελκυστικές παροχές. Εντάξει, αυτοί πιάνοντας φέροντα εξυπηρετούν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τους έχουμε καταλάβει, δεν χρειάζεται να παίρνουν αυτολεξί και οι δύο την ανακοίνωση της e-food, αλλά εν πάση περιπτώσει κόντρα σε όλους αυτούς οι εργαζόμενοι και οι διανομείς και γενικότερα θα παλέψουμε και θα ζήσουμε καλύτερα όπως μπορούμε σύμφωνα και με τη δουλειά που κάνουμε.